Καλό μεσημέρι, καλή χρονιά κύριε Μακριώτη, σε εσάς και στους ακροατές του σταθμού. Σε ευχαριστώ πολύ. Πώς αξιολογείς, να ξεκινήσουμε από αυτό, τη στάση του Πρωθυπουργού στη Βουλή για τις παρακολουθήσεις έχουν σχέση με τους στίχους του Χριστιανόπουλου? Προφανώς έχουν, γιατί υπάρχει μία απόσταση ανάμεσα στο δημόσιο αίσθημα για το πώς πρέπει να λειτουργεί το δημοκρατικό μας πολίτευμα και στην πρακτική που έχει εφαρμόσει ο Πρωθυπουργός εδώ και 3,5 χρόνια από την ώρα που ο ίδιος επέλεξε να έχει... Παρ' όλα αυτά μας λένε ότι είμαστε πάντα οι καλύτεροι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε, κυρία Τηλεγιώργη. Δεν ξέρω που σταματήσαμε, μάλλον μιλούσα μόνη μου. Αυτό που έλεγα είναι ότι το τραγούδι προφανώς έχει βάση και ανταποκρίνεται σε αυτά που ζούμε στην εποχή αυτή. Γιατί υπάρχει μια αναντιστοιχία ανάμεσα στο αίτημα για την λειτουργία του δημοκρατικού θεσμού που είναι καθολικό από τον ελληνικό λαό και στο πόσο ο κύριος Μητσοτάκης με αυτό το πρωτοφανές σκάνδαλο αποδεικνύει ότι θέλει να διαχειριστεί την εξουσία για δικό του όφελος. Προφανώς στην συζήτηση στη Βουλή αποδείχθηκε ότι είναι ο ενόχιστρωτής όλης αυτής της υπόθεσης, καθώς το πρώτο πράγμα που έκανε το 2019 ήταν να πάρει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών υπό την εποπτεία του, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το ολίσθημα όσον αφορά την δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος. Και το ζήτημα είναι ότι προσπαθεί με ένα αφήγημα ότι από τη μια δεν γνώριζε, από την άλλη γνώριζε αλλά ήταν ρυπαρό το δίκτυο. Προσπαθεί να κρύψει την ενοχή του. Η αλήθεια είναι όμως ότι φάνηκε ότι αυτός είναι ο εγκέφαλος των παρακρατικών αυτών λογικών και δεν απάντησε σε κανένα ουσιαστικό ερώτημα. Είναι γεγονός, κύριε Τηλεγιορίδη, ότι μετά και την θεσμική αποκάλυψη της ΣΑΔΑΕ, γιατί έλεγε ο κ. Μητσοτάκης πάντα εγώ κινούμαι θεσμικά. Βεβαίως εκεί που ελέγχει κινούνταν θεσμικά. Και στη δικαιοσύνη, η οποία είναι πάρα πολύ αργή στην Ελλάδα, γι' αυτό και μας έπιασε μελαγχολία όταν βλέπουμε την ταχύτητα της βελγικής δικαιοσύνης και την αποτελεσματικότητα. Εδώ όμως έχουμε θεσμική επιβεβαίωση από την ΑΔΑΕ. Λοιπόν, και προσπαθεί βέβαια και αυτή να την υποβαθμίσει, λέγοντας σιγά τώρα τι είναι αυτοί που το είπαν αυτό και γιατί το είπαν και πώς το είπαν. Εγώ θέλω να πάμε λίγο πιο βαθιά. Αυτά είναι γνωστά και νομίζω η πλειοψηφία του κόσμου το έχει καταλάβει ό,τι και να λέει ο κ. Μητσοτάκης και οι άνθρωποι του. Κατά την εκτίμησή σας, γιατί παρακολουθούσε και τους υπουργούς του, πέρα από τον κ. Ανδρουλάκη, τους δημοσιογράφους του αποκαλυπτικού ρεπορτάζ και τους στρατηγούς? Για ποιο λόγο τους παρακολουθούσε, κατά τη δική σας εκτίμηση? Κοιτάξτε, εγώ δεν θα κάνω υποθέσεις. Την απάντηση θα πρέπει να την δώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Εάν ισχύει αυτό που διέρεε αρχικά ότι τους παρακολουθούσε για εθνική για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταλαβαίνετε ότι το ζήτημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Υπάρχει βέβαια και η σκέψη ότι τους παρακολουθούσε για να τους εκβιάζει ώστε να περνάει αυτά που θέλει για την εγκαθίδρυση του καθεστώτου τους. Αυτό που πρέπει να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης είναι να απαντήσει ουσιαστικά στα ερωτήματα αυτά και να μην εξαντλεί την επιχειρηματολογία του σε αστείους αντιπερισπασμούς. Είναι γεγονός ότι θα πρέπει ο ελληνικός λαός και ενώπιση των εκλογών να γνωρίζει για ποιο λόγο ο κύριος Μητσοτάκης παρακολουθούσε τον αρχηγό του Τρίτου Κόμματος. Θα πρέπει να ξέρουμε αν οι λόγοι της παρακολούθησής του ήταν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή λόγοι εκβιασμών. Θα πρέπει να μας απαντήσει για ποιο λόγο παρακολουθούσε τον ίδιο τον υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη. Στις διατάξεις του νόμου και όταν υπογράφει ο διοικητής ΕΥΠ και ζητά μια παρακολούθηση και το εγκρίνει η αρμόδια εισαγγελέας, δύο περιπτώσεις ήταν μέχρι τώρα και μάλιστα λίγο ασαφής. Η μία ήταν εθνική ασφάλεια και η δεύτερη ήταν εγκληματική οργάνωση. Εγκληματική οργάνωση, ακριβώς. Φάνηκε αφού τέλειωσε η παρακολούθηση και δεν τον παρέπεψαν στη δικαιοσύνη, φάνηκε ότι δεν επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι τους, να το πω έτσι ευγενικά. Αλλά και από την άλλη πλευρά όμως οργάνωσαν με αυτόν τον τρόπο, νομοθετώντας, τρέχοντας, καταστρέφοντας το υλικό της παρακολούθησης, νομοθετώντας νόμους να μην μπορείς να ενημερωθείς καθόλου, να υπάρχουν απόρριτα, να μην μάθει ο κ. Ανδρουλάκης, όπως και οι άλλοι παρακολουθούμενοι, ποιοι λόγοι εθνικής ασφάλειας υπήρχαν ως υποψίες και δεν επιβεβαιώθηκαν. Εδώ τώρα έχουμε όμως παρακολουθεί και τους πολύ στενούς τους συνεργάτες, υπουργούς και τον αρχηγό του στρατεύματος. Και άντε, μπορούμε να ερμηνεύσουμε γιατί το έκανε αυτό η πλευρά του Μαξίμου. Τούτη όμως ο κ. Χατζηδάκης
Πόση αξιοπρέπεια μπορεί να έχει και να συνεχίζει να είναι υπουργός και να εξαγγέλει μάλιστα και αυξήσει συντάξεως και νέα επιδόματα πηγαίνει για τις εκλογές, όταν πλέον έχει επιβεβαιωθεί με τον πιο επίσημο τρόπο ότι τον παρακολουθούσε η ΕΕΠ. Ακριβώς. Έχει αποδειχθεί ότι η επισίδεση του κυρίου Χατζηδάκη έγινε από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, της οποίας ο κύριος Μητσοτάκης προείσταται. Άρα δεν μπορεί να έχει γίνει εν αγνία του. Εκτός αν μιλάμε για έναν πρωθυπουργό ο οποίος είναι ανίκανος και δεν ελέγχει. Ο κύριος Κοντολέων τώρα εξαπορείτων του που άλλαξε και τον νόμο για να τον κάνει εκεί. Θα παρακολουθούσε τον μεγάλο υπουργό και φίλο του Μητσοτάκη. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό, κύριε Μακριώτη, γιατί το πρώτο πράγμα που μας είπανε όταν αποκαλύφθηκαν αυτές οι παρακολουθήσεις είναι ότι ο Πρωθυπουργός αποδίδει την ευθύνη στον διευθυντή του γραφείου του, τον κύριο Δημητριάδη, και στον διοικητή της ΕΕΠ, τον κύριο Κοντολέων, τον οποίο τον έβαλε ο ίδιος, παρόλο που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, γιατί ήταν εμπισβός του. Δεν μπορεί, κυρία λοιπόν, Τελεγιορίδου, με συγχωρείτε, αλλά θα διευκρινίσω. Δεν τους κατηγορεί δημοσίως. Είπε και για τους δύο ότι παρετήθηκαν για λόγους ευθυξίας, ειδικά ο κύριος Δημητριάδης. Ο κύριος Κοντολέων παρετήθηκε, λέγεται, έκανε επιχειρησιακό λάθος στο θέμα του. Δεν είναι. Δεν τους κατηγορεί δημοσίως, γιατί αν τους κατηγορήσει δημοσίως, πρέπει αμέσως οι εισαγγελέας να παρέμβει. Δικαστικά, βέβαια. Ακριβώς. Ξέρει τι κάνει. Και μετά μπορούν να μιλήσουν αυτοί. Ναι, αυτό όμως είναι ένας αυτοεξευτελισμός που δεν έχει τέλος. Παρετείς κάποιον χωρίς να έχει ευθύνη. Τον παρετείς έχοντας ευθύνη χωρίς να προχωράς σε δικαστική διερεύνηση. Ή αποδέξε την παρέτησή του. Αποδέξε την παρέτησή του, να το δεχθούμε και αυτό το σενάριο, όταν είσαι βέβαιος ότι δεν έχουν καμιά ευθύνη. Αυτό σας λέω, ότι όλα αυτά είναι αντιφατικά. Εδώ υπάρχει λοιπόν ένας παραλογισμός που προσπαθεί να καλύψει όλη αυτή την υπόθεση για να βγάλει τον κύριο Μητσοτάκη καθαρό. Δεν είναι όμως όλη αυτή η προσπάθεια που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης μια προσπάθεια η οποία μπορεί να είναι πιστική. Πρόκειται για μια θλιβερή προσπάθεια από το Μέγαρο Μαξίμου που το μόνο που κάνει είναι να επιβεβαιώνει την ενοχή του ίδιου του Πρωθυπουργού, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής όλης αυτής της παρακρατικής δράσης. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις, δεν θα πρέπει να κρύβεται πίσω από το απόρριτο και ούτε να υποτιμά αλλά και να απειλεί την ανεξάρτητη αρχή που έχει συνταγματικό χρέος να ενημερώσει τη Βουλή και την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Κάτι που η κυβέρνηση προσπάθησε να το αποφύγει με κάθε τρόπο. Εδώ λοιπόν είναι γελίες οι δικαιολογίες που δίνει η κυβέρνηση και δεν μπορεί να αρνηθεί την ευθύνη του, γιατί είναι αντιμέτωπη με τα τεκμήρια της πραγματικότητας. Η προσπάθεια του πέφτει στο κενό και το χειρότερο όλων είναι ότι όλη αυτή η ενέργεια που έχει γίνει με δική του εντολή πλήττει και τη συνταγματική τάξη της χώρας και το κράτος δικαίου και τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος. Λοιπόν, φως έπεσε από ό,τι φαίνεται στην υπόθεση των παρακολουθήσεων με το έγγραφο της ΑΔΑΕ. Παρ' όλα αυτά, ο κ. Μητσοτάκης ξανακλίνει το διακόπτη όσο μπορεί, προσπαθεί, ξανακλίνει το διακόπτη να μην υπάρχει φως και να πάμε έτσι στις εκλογές, όσον και αν το ζητά με επιτάσεις σε αντιπολίτευση και προτίσεις ο κ. Σαδουλάκης. Θέλω να πάω τώρα στον κ. Άδωνη και στο άλλο μεγάλο κομμάτι της ακρίβειας που ουσιαστικά ληστεύει τους καταναλωτές. Και τους ληστεύει και η κερδοσκοπία από μια πλευρά ιδιωτική, αλλά τους ληστεύει και το κράτος με την υπερφορολόγηση λόγω του ΦΠΑ που μπαίνει πάνω στις κερδοσκοπικές τιμές των καυσίμων, αλλά και των άλλων προϊόντων, ιδιαίτερα αυτών των αλλαστικών δαπανών, όπως λέμε, όπως είναι τα τρόφιμα. Ο κ. Γεωργιάδης χθες είπε ότι εσυγάλη δεν είναι πολύ χαμηλά, λέει, από εκεί που ήταν οι τιμές, 1,90-92 είναι κατά μέσο όρο στην Αττική και 1,90-95 ανάλογα στις περιοχές και τις αποστάσεις που έχει και τα μεταφορικά που χρεώνονται από τα δηληστήρια. 1,1-1,2 ήταν πριν ξεκινήσει η άνοδος των τιμών. Και ο κ. Άδωνης τα βρίσκει αυτά πάρα πολύ φθηνά, γιατί δεν φτάσαμε ακόμα στο 2,2 που είχαμε φτάσει κάποια στιγμή και είχε τρομοκρατηθεί ο τόπος. Και τότε πραγματικά λίστευαν τον κόσμο με την υπερφορολόγηση και έδιναν πίσω ένα μικρό μέρος, το 1/10 περίπου των πρόσθετων φορολογικών εσόδων ως επιδόματα, ως fuel pass 1 και 2. Και τώρα, λέει, δεν βλέπω προς το παρόν ανάγκη, γιατί δεν είναι και πολύ ακριβές τιμές, 1,90
για να δώσουμε ένα τρίτο fuel pass. Ποια είναι η εκτίμησή σας και η αξιολόγησή σας? Μήπως και εδώ πηγαίνοντας για τις εκλογές θα μας ανακοινώσουν κάνα fuel pass έκτακτο, παρότι τώρα λένε χαμηλές οι τιμές και δεν χρειάζεται? Μπορεί να συμβεί και αυτό και μάλλον θα συμβεί, καθώς θα μπορεί να συμβεί υπό το βάρος της κοινωνικής κατακραυγής. Ο κύριος Γεωργιάδης δυστυχώς φαίνεται ότι έχει μια ανεύθυνη και θλιβερή παρουσία, καθώς ενώ έχει την ευθύνη για την αντιμετώπιση αυτής της ακρίβειας, έχει αφήσει, όπως και συνολικά η κυβέρνηση, ανεξέλεγκτη την εσχροκέρδεια, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή η χώρα μας να είναι από τις πιο ακριβές χώρες στην Ευρώπη και στην τιμή του ρεύματος και στην τιμή των καυσίμων, αλλά και στην τιμή των προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ενώ για παράδειγμα έχουμε έναν πληθωρισμό που είναι στο 9,6%, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι πολύ μεγαλύτερος. Υπάρχουν τιμές προϊόντων που ξεπερνούν όχι το 15% του μέσου όρου, αλλά και το 70% και το 150%, που πραγματικά είναι απλησίαστες για τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας. Και υπάρχει μια παντελής έλλειψη ελέγχων και μια ασυδοσία από την πλευρά της κυβέρνησης που έχει οδηγήσει στην έκρηξη αυτού του φαινομένου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι για να κρυφτεί η αύξηση των τροφίμων, πολλές εταιρείες καταφεύγουν στην ταυτόχρονη μείωση της ποσότητας των συσκευασιών. Αυτό έχει παρατηρηθεί ήδη σε 238 τρόφιμα και ο κύριος Γεωργιάδης μας λέει ότι όλα βαίνουν καλώς με το καλάθι της νοικοκυράς, γιατί αρνείται να προχωρήσει σε βασικές θεσμικές παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα είναι η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, η μείωση στον κατώτατο το συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, και συνεχίζει έτσι με μια πολιτική να αφήνει την εσχροκέρδεια να εξυπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα και να αδιαφορεί για την δοκιμασία που αντιμετωπίζει σε οικονομικό επίπεδο η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας. Στο πεδίο αυτό, κυρία Τελιγιορίδη, ο κόσμος έχει πιστεί ότι έχει ευθύνες ο κ. Μητσοτάκης. Καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις, παρότι ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να πει ότι όλα αυτά μας έρχονται απ' έξω τα κακά και εμείς κάνουμε το καλύτερο δυνατό, όπως φάνηκε και για την πανδημία. Ναι, θα ολοκληρώσετε. Απλώς ήθελα να πάμε λίγο πιο κάτω και να σας ρωτήσω στην Καστοριά αυτά πώς αποτυπώνονται. Γιατί είχαμε και μια μεγάλη μείωση του πληθυσμού, του νόμιου πληθυσμού στην Καστοριά και γι' αυτό μειώθηκαν από 2 σε 1 έδεση μετά την τελευταία απογραφή. Πώς αποτυπώνονται όλα αυτά στην Καστοριά, την εκλογική περιφέρεια που εκπροσωπείτε? Ακριβώς. Το αποτέλεσμα όλης αυτής της επιλογής φαίνεται και από την δημογραφική, όπως είπατε, συρρήκνωση της περιοχής μας. Πολλοί κόσμος φεύγει αναζητώντας εργασία και καλύτερους όρους ζωής. Εδώ η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχουμε ένα ποσοστό ανεργίας που αγγίζει το 55%, καθώς ο βασικός παραγωγικός ιστός της περιοχής μας, η Γουνοπία, ιδιαίτερα μετά από τη ρωσο-ουκρανική κρίση και τις κυρώσεις με τη Ρωσία, δεν λειτουργεί πλέον. Τα λουκέτα το ένα πίσω από το άλλο. Και η κρίση σε αυτόν τον κλάδο έχει τις αντανακλάσεις της και στο σύνολο της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή. Η κατάσταση εδώ θα έλεγα ότι είναι πιο δύσκολη από ό,τι είναι στην υπόλοιπη χώρα και δυστυχώς η Καστοριά για αυτή την κυβέρνηση είναι μια περιοχή που τελικά δεν ξέρω αν έχει αντιληφθεί η κυβέρνηση ότι ανήκει στην ελληνική επικράτεια. Καμία στήριξη, κανένα τοπικό πρόγραμμα για την περιοχή, για τις ιδιαίτερες συνθήκες αρνητικές που αντιμετωπίζει, και το μόνο που επιχειρείται και τοπικά από τα στελέχη που εκπροσωπούν την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία είναι ένα επικοινωνιακό αφήγημα ότι όλα θα γίνουν, ότι η κρίση είναι εξωγενής, αλλά στην πραγματικότητα οι συνθήκες, οι εξωγενείς και οι διεθνείς, απλά πολλαπλασιάζουν τις συνέπειες της κρίσης που έχει δημιουργήσει από την πρώτη στιγμή αυτή η κυβέρνηση στη δική μας περιοχή, με την απολιγνητοποίηση, με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, με τη μη στήριξη του κλάδου της Γουνοπίας, με το να διαλύσει ό,τι είχε δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα, του τουρισμού, του ρόλου που πρέπει να παίξει η Καστοριά στο εμπόριο και στις μεταφορές. Εσείς στην Καστοριά ζήσατε την τραγωδία του Μπέργαμου ουσιαστικά και του Μιλάνου. Στο πρώτο κύμα είχατε τα χειρότερα, τα πιο τραγικά αποτελέσματα, γιατί κάποιοι γουναράδες είχαν πάει εκεί για τις εκθέσεις που γινότανε για να προωθήσουν τα προϊόντα τους, και αυτό καταδεικνύει τι θα γινόταν και στη χώρα μας εάν είχαμε εξωστρεφή οικονομία. Ένα κομμάτι εκείνης της εποχής, σε εκείνη τη σεζόν,
η Γούνα, η Καστοριά, οι Καστοριανοί έφεραν στη χώρα μας τον ιό, με μεγάλη βέβαια καθυστέρηση σε σχέση με τον Μπέργαμο και τον Μιλάνο, γιατί είχαν πάει οι Κινέζοι, οι οποίοι έχουν επαφές και κάνουν δουλειές με τους οίκους εκεί της Βόρειας Ιταλίας. Και είχαμε κυριολεκτικά στατιστικά Μπέργαμο και Μιλάνο στην Καστοριά. Δηλαδή, πολλαπλώς χτυπημένη τα τελευταία χρόνια, οφείλω να πω, η Καστοριά και ψυχολογικά και ηθικά, όπως είπατε, και οικονομικά και κοινωνικά. Εσείς τώρα, ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, συνολικά για τη χώρα και ειδικά για την Καστοριά, είστε έτοιμοι προγραμματικά να κερδίσετε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού και των Καστοριανών? Γιατί μέχρι τώρα κάτι τέτοιο στις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται. Κερδίζετε πόντους, αλλά δεν είσαστε, θα έλεγα, δεν έχετε κερδίσει τη δυναμική μιας ανατροπής. Ο Μητσοτάκης χάνει πόντους, αλλά και αυτός δεν φαίνεται ότι θα υποχωρήσει κάτω από το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μακριώτη, ας μην προτρέχουμε. Η πραγματική δημοσκόπηση θα γίνει την ημέρα των εκλογών. Η λαϊκή ετοιμιγορία είναι εκείνη που θα δείξει το πραγματικό αποτέλεσμα. Αυτή η εικόνα που έχω εγώ από την επαφή τουλάχιστον με τους πολίτες της δικής μου περιοχής είναι ότι η κυβέρνηση αυτή έχει μεγάλη πτώση στα ποσοστά της, γιατί η αδιαφορία της για την περιοχή ήταν τέτοια που πλέον δεν μπορεί να συγχωρεθεί. Εμείς έχουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα και για τη δική μας περιοχή αλλά και συνολικά για τη χώρα, το οποίο βρίσκεται κάτω από την... έχει στον σκληρό του πυρήνα αυτό που λέμε δικαιοσύνη παντού. Δικαιοσύνη όσον αφορά τους εργαζόμενους, για την αύξηση των εισοδημάτων τους, δικαιοσύνη όσον αφορά την αναδιανομή του εισοδήματος, γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να ανοίγει η ψαλίδα ανάμεσα στους πλούσιους και στους φτωχούς, καθώς η πολιτική της κυβέρνησης εξυπηρετεί λίγους με μεγάλα συμφέροντα και αφήνει απροστάτευτη την ελληνική κοινωνία. Και νομίζω ότι η δικαιοσύνη σε όλους τους τομείς, στην οικονομία, στην κοινωνία, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει για το κοινωνικό κράτος, την ενίσχυση του συστήματος υγείας, του συστήματος παιδείας, την αντιμετώπιση των χρεών που έχουν δημιουργηθεί στην πανδημία, την κατάργηση του πτωχευτικού νόμου της κυβέρνησης που αφήνει έρμεους τους δανειολήπτες στα χέρια ξένων φάντζι, σε εταιρείες εξωχώρες τύπου κυρίου Πάτσι. Όλα αυτά είναι κατατεθειμένα από την δική μας πλευρά, εξειδικευμένα και κοστολογημένα. Σε αυτό το πλαίσιο του γενικού προγράμματος εμείς έχουμε και συγκεκριμένες προτάσεις για την δική μας περιοχή, για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο όπου και ο κλάδος της γουνοποιίας θα στηριχθεί, αλλά δεν θα έχουμε μόνο μια μονοκαλλιέργεια, μια μοναδική παραγωγή στην περιοχή μας. Είναι λοιπόν ο κλάδος της γουνοποιίας, ο κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής και με υποδομές αλλά και με θεσμικά μέτρα και με την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος του κόστους παραγωγής που αντιμετωπίζουν και οι δικοί μας αγρότες. Είναι η ανάπτυξη της περιοχής μας ως τουριστικό προορισμό, η ανάδειξη του περιβάλλοντος, η ανάδειξη των τοπικών μας προϊόντων, η δυνατότητα συνδυασμένων μεταφορών, έργο που είχαμε ξεκινήσει επί δικής μας κυβέρνησης με τη σύνδεση του αεροδρομίου μας με τον άξονα τον ευρωπαϊκό TEN10, με το σιδηρόδρομο που θα μας συνέδεε με τη Δυτική Ευρώπη αλλά και με την Ανατολή. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά μέτρα και βέβαια και το ζήτημα της περιφερειακής ισόρροπης ανάπτυξης, καθώς η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας πέραν όλων των άλλων είναι και η περιφέρεια που πλήττεται με την βίαιη απολυνηματοποίηση. Το πάνω από το 50% του περιφερειακού ΑΕΠ έχει χαθεί τα τελευταία χρόνια. Κύριε Τελεγιώρη, αγαπητή Ολυμπία, σας ευχαριστώ πολύ και για τη σημερινή πολύ ουσιαστική συζήτηση. Σας εύχομαι καλή δύναμη, υγεία, καλή χρονιά και καλή επιτυχία. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ από καρδιά.